Ψηφιακά εργαλεία και πολιτιστική διαχείριση είναι ο τίτλος της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Για τους στόχους της εκδήλωσης μίλησε η Ελίνα Ροϊνιώτη. Ο σκοπός της παρούσης εκδήλωσης είναι, ο στόχος βασικά είναι ένας και μοναδικός, να γίνει διασύνδεση μεταξύ ανάπτυξης της έρευνας και των κοινοτόμων εφαρμογών με την αγορά, με τους πολιτιστικούς φορείς, με όλους τους επαγγελματίες εκείνους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της πολιτιστικής διαχείρισης, της μουσιολογίας, της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Τη συζήτηση διεύθυνε ο δημοσιογράφος Γιάννης Ριζόπουλος. Θέλουμε να μιλήσουμε για τα ψηφιακά εργαλεία και την πολιτιστική διαχείριση. Είναι προφανές ότι πλέον ο τρόπος που μαθαίνουμε, ο τρόπος που κινούμαστε στο χώρο αυτό είναι τελείως διαφορετικός από ό,τι παλιότερα. Η ψηφιακή τεχνολογία έχει καταφέρει και σε αυτόν τον τομέα, διότι πρόκειται περί μιας οριζόντιας κατάστασης, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχει καταφέρει λοιπόν και σε αυτόν τον τομέα να κάνει τη διαφορά, να κάνει την ανατροπή. Μέσα από μιλήσεις και παρουσιάσεις αναδείχθηκε το έργο ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων, αλλά και τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στον τομέα της πολιτιστικής διαχείρισης. Το πρώτο μέρος της συζήτησης επικεντρώθηκε στη σύζευξη των πολιτισμικών σπουδών με τις νέες τεχνολογίες, τη σημασία της αλληλεπίδρασης και την επανάχρηση της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς. Το τμήμα, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς από τον τίτλο, ουσιαστικά πετυχαίνει και θέλει να πετύχει ακόμα περισσότερο τη σύνθεση των πολιτισμικών σπουδών, με τις νέες τεχνολογίες και με την επιστήμη της πληροφορικής. Στο εργαστήριό μας, το εργαστήριο σχεδίασε δραστικό συστημάτων, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να αναπτύσσουμε εφαρμογές οι οποίες είναι διαδραστικές, οι οποίες εμπλέκουν το χρήστη σε μια διαδικασία αλληλεπίδρασης με το ψηφιακό περιεχόμενο, με σκοπούς να μάθει, να κατανοήσει καλύτερα, να έχει μια ευχάριστη εμπειρία από την αλληλεπίδρασή του και μέσα από διάφορες τεχνολογίες. Εγώ εκπροσωπώ μια ομάδα από τη Σχολή Μηχανικών Υπολογιστών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Μετσόβη Πολυτεχνείου, η οποία ασχολείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια με ψηφιακά εργαλεία που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος. Συγκεκριμένα, ξεκινώντας από τη διαλειτουργικότητα, την εξασφάλιση διαλειτουργικότητας μεταξύ του ψηφιακού πολιτιστικού υλικού, τη διάθεσή του γενικά προς το κοινό και προς άλλες υπηρεσίες και τελικά την διευκόλυνση της επανάχρησης του συνόλου της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς για διάφορους στόχους, είτε είναι εκπαιδευτική, είτε είναι εμπορική και ούτω καθεξής. Στο δεύτερο μέρος, οι ομιλητές επικεντρώθηκαν στην αφηγηματική προσέγγιση, την αξιοποίηση της συναισθηματικής εμπλοκής και της επαυξημένης πραγματικότητας στον τομέα της γνώσης. Τη συζήτηση συντόνισε η Λίδα Αρνέλου, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε αφηγηματικές εμπειρίες επίσκεψης του μουσείου για τους επισκέπτες του Μουσείου Ακρόπολης και του άλλου μουσείου που ήταν εταίρος στην Γαλλία, το Cité de l'Espace, εντελώς διαφορετικό μουσείο, μέσω κινητών συσκευών. Οπότε ήταν κάτι σαν περιήγηση του μουσείου, μόνο που αντί να είναι αντικειμενοκεντρική, όπως είναι οι ξεναγοί τους οποίους γνωρίζουμε, προσπαθήσαμε να την κάνουμε αφήγηματοκεντρική. Οπότε δημιουργήσαμε διάφορες ιστορίες. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μία συνεχή δράση σε αυτό το τομέα. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με αφετηρία το έργο ΤΣΕΣ είναι να περάσουμε από μια εκθεματοκεντρική προσέγγιση στην επίσκεψη στο μουσείο σε μια προσέγγιση πιο αφηγηματοκεντρική. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας έχουμε δημιουργήσει ένα σύνολο από εργαλεία τα οποία εξελίσσονται διαρκώς. Θέλω να δούμε αν αυτές τις δοκιμές που κάναμε σε αυτό το πλαίσιο αυτού του έργου στην Νορβηγία μπορούμε να τις μεταφέρουμε στην Αθήνα και να δούμε τα παιδιά της Αθήνας πώς διαδρούν με τέτοιου τύπου, ας μου επιτρέψετε να τα πω, παιχνίδια. Ο χορός έχει την ιδιαιτερότητα ότι δεν είναι από τους χώρους που είναι τόσο αυτονόητο ότι χρειαζόμαστε την τεχνολογία για να το διδάξουμε. Οπότε εκεί υπάρχει μια έξτρα πρόκληση στο να φέρεις αυτή την τεχνολογία και όντως να προσθέσει κάτι. Μετά τις ομιλίες έγινε και η ζωντανή επίδειξη των ψηφιακών εφαρμογών στο κοινό. Τα ψηφιακά αυτά συστήματα περιλάμβαναν μεταξύ άλλων εφαρμογές ενσώματης διάδρασης, αφηγηματικές ψηφιακές εμπειρίες, εφαρμογές για κινητά και chatbots. Ουσιαστικά έχουμε καταγράψει με έναν πολύ ακριβό σαρωτή το εσωτερικό ενός ναού
Και είναι μια πολύ καλή μελέτη περίπτωση για να δείξουμε πώς μπορούμε με νέες τεχνολογίες και με έναν εξοπλισμό που μπορούμε να έχουμε να κάνουμε μια ακριβή αποτύπωση εσωτερικού χώρου, αλλά και να δείξουμε πώς μπορούμε να διασώσουμε μνημεία πολιτισμικής κληρονομιάς με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε και να τα προωθήσουμε. Εδώ έχουμε μια κάμερα η οποία ανιχνεύει τα χέρια του χρήστη καθώς ο χρήστης τα εισάγει στη σκηνή. Και ο στόχος αυτής της εφαρμογής είναι να μπει ο χρήστης που κυρίως απευθυνόμαστε σε παιδιά, να παίξει το ρόλο του κατασκευαστή, του αρχαίου τεχνίτη, του αρχαίου δημιουργού. Αυτό το οποίο σχεδιάζουμε είναι κάποιες εμπειρίες ενσώματης διάδρασης, οι οποίες συμπληρωματικά θα αποσκοπούν στο να βελτιώσουν τις κινητικές δεξιότητες ενός χορευτή και να προσφέρουν ένα εργαλείο στο οποίο μόνος θα μπορεί να δοκιμάσει κάποια πράγματα.